Ο κύριος Σταμάτης για διακριτικό. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Σταμάτης για διαδικασία, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό το διάστημα που συνεδριάζει αυτή η Επιτροπή, μέσα στις άκρες καλά τα πάμε και εδώ δεν θα κρύψω να σας πω ότι και η δική σας συμμετοχή έχει συμβάλει σε αυτό. Έχουμε δει και πολύ θυελώδεις άλλων επιτροπών, συνεδριάσεις άλλων επιτροπών. Όμως οι παρεμβάσεις των συναδέλφων που ίσως εκμεταλλεύονται μια χαλαρότητα λόγω του κλίματος μπορεί να δημιουργήσουν μείζον θέμα. Ο κύριος Λάπας έκανε ως μη όφιλε μια παρέμβαση, πρόσθετη παρέμβαση. Θα μπορούσε να την πει και κάποιος άλλος. Εξάλλου δεν νομίζω είναι εξοδιοτημένος να μιλάει για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να μιλήσει και κάποιος άλλος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως δεν μου ανησυχεί, κύριε Λάπα, αυτό που είπατε. Αντίθετα, έχετε συνομολογήσει εμπαθή συμπεριφορά, λέγοντας ότι μας κάνατε ως σταθμός αυτό ή εκείνο. Έχετε συνομολογήσει ότι ανταποδίδετε τα ίσα. Και αυτό προσέξτε. Εκείνο μόνο ολοκληρώστε, που θα ήθελα, κύριε Σταμάτη, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Εκείνο μόνο να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, επί της διαδικασίας. Να σας την πρόταση βέβαια, επί της διαδικασίας, κύριε Σταμάτη. Να σας πω βέβαια. Ότι το συνταγματικό, δικαίωμα των μέσων ενημέρωσης να λένε ελεύθερα την άποψή τους, ακόμα και όταν είναι προφανές ότι στηρίζουν μια ιδεολογία ή ένα κόμμα, είναι κατοχυρωμένο αιώνες τώρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αυτό η δημοσιογραφία. Το χρόνο να δείτε αν υπολείπεστε ή όχι. Από εκεί και πέρα, το κάθε μέσο ενημέρωσης, όπως και η Αυγή. Και τα φιλικά μέσα ενημέρωση. Θέλω και εμένα να μου δίνει όπως, η Αυγή σελίδα να γράφει. Όπως η εφημερίδα των συντακτών. Μια σελίδα να μην που βρήκε. Παρακαλώ, κύριε Βορύδη, κλείστε το μικρόφωνο σας. Κύριε Σταμάτη, θα μας πείτε το διαδικαστικό. Με συγχωρείτε. Έχω ημνητικά πρωτοβουλία. Με κάνετε να ξεχάσω τους καλούς τρόπους. Ναι, γι' αυτό το είπα εγώ για να δείξω αν όχι. Ναι, αλλά παρακαλώ, πέστε το διαδικαστικό. Ο κύριος Αραγούζος περιμένει, δεν τον σέβεστε. Δεν είδα κανένα συνάδελφο να στρέφεται εναντίον της εφημερίδας των συντακτών που ανήμερα στη γιορτή της δημοκρατίας που αποκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να λέει, να αποκαλεί τον Καραμαλή εθνάρχη χωρίς λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νικολόπουλος για ένα λεπτό. Φυγήκατε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα. Σας παρακαλώ. Πρόεδρε. Αφήστε με το φθηθόγο συνέχεια γι' αυτό. Κύριε Νικολόπουλο, για ένα λεπτό. Θέλω λοιπόν και εγώ επί της διαδικασίας να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσει όντως ο κύριος Αλαφούζος αυτή την μοναδική και συγκλονιστική καταγγελία που τόσο μοιάζει με εκείνη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όταν είπε ότι η διαπλοκή τον έριξε και σήμερα είπε ο κύριος Αλαφούζος εδώ, στο ναό της Δημοκρατίας ότι υπάρχει, απαντώντας τον κύριο Καμένο, ναι, υπάρχει διαπλοκή. Και γι' αυτό νομίζω ότι όντως πρέπει να έχει την δυνατότητα να μας πει όλα εκείνα που πρέπει να μας πει, αλλά τον παρακαλώ πολύ, παρακαλώ εσάς να υποβάλλετε το στον κύριο Αλαφούζο τώρα. Επίσης, να μας πει αν ο κύριος Αλαφούζος ξέρει ότι για αυτή την συμπεριφορά, όχι της ουδετερότητας, όπως λέει, αλλά της ομής παρέμβασής του, διεγράφησαν από την Ασία στελέχη, γιατί... Γελάτε, κύριε Αλαφούζο. Γελάω. Ναι. Θα απαντήσω. Περιμένω. Μπράβο. Κύριε Αλαφούζο. Περιμένω να απαντήσω, κύριε. Αλαφούζο, σας λένε και εσάς. Όχι, λέω και εμείς. Α, καλά, εσάς σας λένε. Εσάς σας λένε Βορύδη. Εγώ στον κύριο Αλαφούζο. Απευθύνομαι στον κύριο Αλαφούζο. Όχι, άμα στην Ελλάδα δεν γράφει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, θα σε διαγράφω. Λοιπόν, κύριε Αλαφούζο. Θα μου, κύριε Πρόεδρε. Έτσι λοιπόν, κύριε Αλαφούζε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να τελειώσω. Αναρωτιέμαι. Θα με αφήσετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νικολόπουλε, αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Διακοπές, έχουμε λοιπόν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εάν το κανάλι είναι πάρα πολύ ωραία, όλοι ομολογήσατε τις πολιτικές σας στοχεύσεις. Εάν το κανάλι λοιπόν. Εσείς λοιπόν μπορείτε να. Εάν το κανάλι. Να αναρωτηθούμε. Κύριε Βορύδη, δεν έχετε το λόγο. Όχι να αναλύσουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Βορύδη. Εάν το κανάλι, μια δημόσια συχνότητα,
ένα δημόσιο αγαθό μπορούσε να το χρησιμοποιεί με βάση τα πιστεύω, που βεβαίως είναι σεβαστά, το ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο. Και στη διαδικασία είναι, βεβαίως. Πέστε τη διαδικασία, παρακαλώ. Γιατί ετέθη θέμα, δεν είστε παρόν. Και στη διαδικασία είναι να πει λοιπόν ο κύριος Αλαφούζος, που νιώθει ότι διώκεται, πόσα εκατομμύρια ευρώ, να ακούσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, πήρε ενώ ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Λοιπόν, πόσα εκατομμύρια. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν. Δεν... Και σας καταθέτω ένα λεπτό για να αντέχει ο κύριος Αλαφούζος μπροστά του, αν θέλετε. Κύριε Νικολόπουλε, έχετε το λόγο σε λίγο. Να, ναι, όχι, μα γιατί ο διαδικαστικό είναι αυτό. Να το ξαναπάρω μετά. Εδώ λοιπόν είναι, δεν είναι των παραπολιτικών. Είναι η επιταγή του ενός εκατομμυρίου που λέει ότι δώσανε στον κύριο Μητσοτάκη. Το ρετουσάρισμα που δεν είναι από τα παραπολιτικά αλλά από τη Σοφοκλέους για να πάρει τηλεοπτική άδεια, γιατί ετέθη πολύ σωστά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο ανταγωνισμός τηρείται όταν υπάρχουν κανάλια που δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Ο ανταγωνισμός τηρείται με βάση... Τηρείται ο ανταγωνισμός που είπε ο κύριος Αλαφούζος όταν εδώ είναι οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών. Σας παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλε. Να μας πει λοιπόν εάν τηρείται πραγματικά ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Σταμάτης, αυτά θα τα πει στο Sky όταν θα τον καλέσουν αύριο. Βουλευτής αυτού του κόμματος είσαι πλούσιος. Θα σας καλέσει. Βουλευτής του κόμματος είστε, κύριε Τσίπρα. Ναι, κύριε Σταμάτη, βεβαίως. Και από την εποχή, κύριε Σταμάτη, από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, βεβαίως, όπως και εσάς, για το τι κάνατε εκεί στην αυλή. Βέβαια. Και θα τα πούμε. Λοιπόν, έτσι, εδώ είναι λοιπόν για να δούμε αν ο ανταγωνισμός... Παρακαλώ πολύ να κλείσουν τα μικρόφωνα. Μετά θα καταθέσω τις ερωτήσεις από το 89 μέχρι σήμερα. Από το 89 μέχρι σήμερα, άκουσες κύριε Ανοιξιάτικε, από το 89 μέχρι σήμερα. Κύριε Νικολόπουλε, κλείστε το μικρόφωνο. Κύριε Σταμάτη, κλείστε και εσείς το μικρόφωνο. Για να γίνεις βουλευτής. Παρακαλώ πολύ, κλείστε τα μικρόφωνα. Και εσείς, κύριε Βορύδη. Άκουσες, και θα δούμε σε λίγο. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Νικολόπουλε. Με το λογαριασμό, τον είδε στο λογαριασμό της Άνοιξης. Παρακαλώ πολύ, να το δούμε. Κλείστε τα μικρόφωνα. Δεν θέλω να βρεθώ στη δύσκολη θέση να ζητήσω τους προχωράφους να σταματήσουν να γράφουν πρακτικά. Θέλω να κλείσει τα μικρόφωνα. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Θα σας δώσω, κύριε Βορύδη, όταν εγώ απαντήσω όμως αυτά που τέθηκαν μέχρι στιγμής. Τέθηκαν κάποια διαδικαστικά. Έχω αντιρρήσει. Εγώ ζητώ το λόγο επί του κανονισμού για αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Κατεβάστε το χέρι, μην κουράσετε. Έχω άποψη ότι θα σας δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, να τα διευκρινίσουμε. Πρώτον, κύριε Νικολόπουλε, θα τα πάρω από πίσω προς τα μπρος για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Επειδή παραλάβατε κάτι το οποίο υπόθηκε και νωρίτερα, εγώ αντιθέτως έχω τελείως διαφορετική άποψη, ότι στην προηγούμενη ερώτηση που απαντούσε ο κ. Αλαφούζος, ενώ σταμάτησε, του είπε όχι, κ. Αλαφούζος, συνεχίστε την απάντηση για να μην παραμείνει μισή. Άρα δεν θέλω να καταγραφεί σε οποιοδήποτε επίπεδο πρακτικών ότι διάκοψα τον κ. Αλαφούζο, αντιθέτως τον ενθαρρύνω για να ολοκληρώνει τις απαντήσεις όταν διακόπτονται. Yeah. Δεύτερον, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επειδή ο κύριος Καμένος είχε υπερβεί κατά 3-4 λεπτά, τον κύριο Καμένο προσπαθούσα, τον αντιπρόεδρο, να οριοθετήσω χρονικά, προφανώς συναδελφικά και δημοκρατικά, και όχι να διακόψω την απάντηση του κ. Αλαφούζου. Προφανώς και από την αρχή της διαδικασίας παραλαμβάνω ότι οι άνθρωποι που είναι εδώ ως μάρτυρες έχουν δυνατότητα να καταθέσουν χωρίς θέμα χρόνου οτιδήποτε και οι ίδιοι πιστεύουν, αλλά και εμείς θέλουμε να μάθουμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Και είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτό προς όσους όλους είπανε ότι διακόπη προηγούμενη απάντηση, δεν διακόπη. Προφανώς και το δοθεί ο λόγος να συνεχίσει. Δεύτερο ζήτημα. Οι ερωτήσεις που θέσατε όμως, κύριε Νικολόπουλε, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι αντικείμενο της δικής σας τοποθέτησης. Θα τις κάνετε τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ακούσατε τους προηγουμένους. Σας παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλε. Λέω ότι έχετε και πολλές ερωτήσεις, οι οποίες παρακαλώ να τις θέσετε και ως ερωτήσεις. Διότι αν υπάρχουν και κάποια έγγραφα που πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Αλαφούζος, θα τα δώσουμε για να δώσει την απάντησή του και επί των εγγράφων. Λοιπόν, αυτό παρακαλώ να γίνει έτσι. Όσον αφορά τη δήλωση, να είναι διευκρινισμένο. Ο κύριος Λάπας έκανε τη δήλωση ως ηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και κατεγράφει. Η δήλωση αυτή, αν θέλετε, μπορεί να την ανασύρωνα τα πρακτικά για να διευκρινίσουμε την καταγράφη. Θα μου επιτρέψετε η δική μου τοποθέτηση, επειδή τώρα ασκώ το καθήκον του Προέδρου, στο τέλος της διαδικασίας να περιλαμβάνει και τέτοια στοιχεία προσωπικής θέσης και πολιτικής θέσης και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μην τροφοδοτούμε εντάσεις
που κάποιοι οδηγούν στο να μην υπάρχει αποτέλεσμα στην Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αποτέλεσμα στην Επιτροπή. Όλοι νομίζω. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε το κλίμα της συζήτησης σε στόχο με το, σε σχέση με το αποτέλεσμα. Και οι χαρακτηρισμοί, αλλά και οι πολλαπλές ερωτήσεις εκτός διαδικασίας δεν έχουν αποτέλεσμα, γιατί δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα. Είτε καλό είτε κακό, κανένα συμπέρασμα δεν βγάζει κανένας μας. Ειλικρινά και εγώ δεν μπορώ να βγάλω κανένα συμπέρασμα από τη συζήτηση που γινόταν το τελευταίο τρίλεπτο. Λοιπόν, αν διαφωνείτε κύριε Βορύδη από τις διαδικασίες να θέσετε θέμα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αν θυμάστε, κάνω μία αναφορά σε μία αρχική τοποθέτηση την οποία είχα κάνει στην πρώτη συνεδρίασή μας. Στην πρώτη συνεδρίασή μας είχα πει ότι το αντικείμενο αυτής της Επιτροπής πρέπει να είναι απολύτως ορισμένο και συγκεκριμένο. Και τι να είναι? Η διερεύνηση της νομιμότητος, της δανειοδότησης των κομμάτων και των ΜΜΕ. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής. Είναι εντελώς προφανές σε εμένα, εντελώς προφανές, μετά από αυτή τη διαδικασία, ότι η Επιτροπή έχει πλήρως εκτραπεί. Μετράμε αν κάνουν καλά ή κακά τα κανάλια τη δουλειά τους στο ζήτημα της εκπροσώπησης του χρόνου, για να δούμε εάν από αυτό προκύπτει το κίνητρό τους δήθεν για κάποια παράνομη χρηματοδότηση, η οποία δεν έχει όμως προκύψει, και χωρίς κυρίως να μιλάμε ή να μιλάμε λίγο και το μείζον μετά να πηγαίνει στο πολιτικό, να μιλάμε για το θέμα της δανειοδότησής τους. Με συγχωρείτε, αυτό εξελίσσεται σε επικοινωνιακό σοου. Αυτό είναι φιέστα, αυτό εξυπηρετεί πολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης και των συμμάχων της, αλλά πάντως δεν είναι δουλειά Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ το λέω ότι η ευθύνη εδώ είναι κυρίως στο Προεδρείο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε ευθύνη να κατευθύνετε τη συζήτηση. Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος της Επιτροπής. Δεν θα συζητάμε για ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, για ό,τι του έρχεται του καθενός, για τον πόνο της ψυχής του. Δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας. Αν όμως αυτό δεν μπορεί να διαφυλαχθεί, εγώ ειλικρινά το λέω, σε πανηγύρι επικοινωνιακό του επιχειδήποτε, μιλώ προσωπικά, δεν μιλώ για το κόμμα μου, μιλώ για μένα. Εγώ μέρος δεν θα πάρω. Όποιος θέλει να κάνει επικοινωνιακή φιέστα την Εξεταστική Επιτροπή, να την κάνει μόνος του. Χωρίς τη δική μου συμμετοχή και σύμπραξη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω μόνο ως δήλωση του Προέδρου, για να περάσω στον κύριο Σαρίδη, μάλλον όχι, για να δώσω το χρόνο στον κύριο Αλαφούζο, είναι το εξής. Είναι αρμοδιότητά μου να διαφυλάξω τη διαδικασία, τα δικαιώματα και των μαρτύρων αλλά και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και να τηρώ τη διαδικασία ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και χρονικό και επιχειρησιακό. Δεν είναι αρμοδιότητά μου να διακόπτω ερωτώντα βουλευτή εκλεγμένο μέλος κοινοβουλίου αν στην ερώτησή του χρησιμοποιεί και στοιχεία τα οποία εσείς κρίνετε ότι είναι εκτός θέματος ή εγώ που δεν είμαι ο κριτής υποκειμενικά να κρίνω. Επιτρέψτε μου να πω. Ο κανόνας δημοκρατίας έχει κατοχυρωθεί. Μπορεί να ρωτάνε και πράγματα και μπορεί και ο μάρτυρας, και το έχω διευκρινίσει αυτό, να δηλώνει και την άρνησή του να απαντήσει ή να απαντάει και όσο θέλει και να τεκμηριώνει. Όμως, δεν νομίζω ότι είναι σκόπο μου, κύριε Βορύδη, να με εγκαλείτε γιατί δεν διακόπτω βουλευτές. Μπορείτε, αν θέλετε, να με κρίνετε, και αυτό το δέχομαι, ότι πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αποφύγονται οι εντάσεις και να τελειώνουν οι συνεδριάσεις με να έχουμε αποτέλεσμα. Και να είμαστε και αποτελεσματικοί στον χρόνο μας έθεση ολομέλεια. Αυτό το δέχομαι ως κριτική, θα το κρατήσω. Την προσωπική μου άποψη για το ποιος κάνει, αν θέλετε, κοινής εντυπωσιασμού ή κοινής πολιτικής τακτικής, δεν θα την πω ως πρόεδρος, δεν μου αντιστοιχεί, θα το πω ως μέλος επιτροπής άλλη ώρα ή εκτός επιτροπής. Ο κύριος Σαρίδης, μάλλον, κύριε Αλαφούζο, επειδή κάποιοι συνάδελφοι εκτίμησαν ότι δεν ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας σχετικά με τη διαδικασία, ας την πω έτσι, αδειοδότησης και του ισότιμου ανταγωνισμού. Αν εκτιμάτε, η μέθοδος μας ενδιαφέρει. Αν εκτιμάτε, κύριε Αλαφούζο, ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να συμπληρώσετε ή που θέλετε να ενημερώσετε την Επιτροπή, παρακαλώ συνεχίστε. Βλέποντας τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει εμάς η μόνη μας τράπεζα, που είμαστε συνεπείς, που δεν έχουμε παλιά χρέη, που δεν έχουμε παλιά προβλήματα με το δημόσιο, με υποχρεώσεις στο δημόσιο που δεν έχουμε καλύψει και ούτω καθεξής, εντυπωσιάζομαι με την ευκολία και με τον τρόπο που από ό,τι μαθαίνω έδωσε η Τράπεζα Αττικής εγγυητική επιστολή στον κύριο Καλογρίτσα. Έμαθα ότι εδόθησαν κάποια ακίνητα
ως εξασφάλιση στη σημερινή εποχή. Θα σας πω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, αυτό απαντώ. Και μετά, με τα χρήματα που πάρθηκαν από αυτά τα κίνητα, από τον πατέρα, από τον ιό, εδόθησαν αυτά τα χρήματα τα οποία πήρανε από τα κίνητα στην τράπεζα για να εκδώσει την εγγυητική επιστολή. Εμένα δε, να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στα καλά καθούμενα, έλαβα ένα τηλέφωνο από τον κύριο Νίκο Καραμούζη, ο οποίος μου λέει, δεν πρόκειται να σας δώσουμε εγγυητική. Τον ξέρω τον Νίκο, τον κάνω. Ρε Νίκο, του λέω, σου ζήτησα εγώ εγγυητική, είμαι πελάτη. Και τι μου το λες εμένα, δεν μας δώσει εγγυητική. Δεν έχω καμία πρόθεση να έρθω να ζητήσω από τη δική σας τράπεζα εγγυητική επιστολή. Αυτό είναι το κλίμα. Ναι, ναι, ξέρετε κάτι, με πήρε, γιατί άραγε με πήρε τηλέφωνο. Δεν είχα μιλήσει μαζί του μήνες. Με πήρε τηλέφωνο με αποκλειστικό σκοπό να πει δεν μας δώσει εγγυητική επιστολή. Δεν μου το είπε ότι θα σε εκδικηθώ σε όλους, μου είπε. Έτσι δεν ήταν. Ναι. Έτσι. Είναι καλό να το διευκρινίσετε. Σας είπα ότι θα δώσει κανέναν υποψήφιο ηγετική. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ναι. Δηλαδή... Καλή λογαριασμή, κάνω καλούς φίλους, μάλλον. Ναι. Και βλέπετε μια διαφορετική. Ναι, ακριβώς. Βλέπετε μια διαφορετική αντιμετώπιση από διαφορετικές τράπεζες σε διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετική ιστορία. Και... Εγώ ό,τι είχα να πω, κύριε Νικολόπουλε, νομίζω το είπαμε σαφήνεια, κύριε. Όχι, όχι, είπε κάτι. Είπε ότι όλοι οι άλλοι. Είπε όλοι οι άλλοι και επικεντρωνόμαστε σε ένα πρόσωπο. Γι' αυτό εγώ ρώτησα ποια είναι η πρακτική. Την καταλάβατε την πρακτική. Ναι, κύριε Αλαφουζό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, η μέθοδος ποια είναι. Αντί να προσκομίσεις εγγυητική, προσκομίζεις τι. Δεν μπορεί να με βάλεις εγγυητική στο διαγωνισμό. Το είπα, σαφώς. Καταλάβατε εσείς. Εμάς... Δεν λέμε αυτό, όχι. Εμάς... Με συγχωρείτε. Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια διευκρίνηση. Αν θέλετε να γίνει οποιαδήποτε διευκρίνηση για το πώς εκδίδονται εγγυητικές τράπεζες, είναι άλλο πράγμα. Λέει ότι σε αυτό το διαγωνισμό εγώ ήμουν ασύμφωνος με τις απαιτήσεις του νόμου. Οι άλλοι δεν ήταν. Ωραία. Αυτό ας μας πει λοιπόν τι εννοεί. Δεν είπα αυτό. Επικεντρωνόμαστε σε έναν. Εγώ δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε κανέναν. Όλοι οι άλλοι, κύριε. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ είπα. Το μεγάλο, νομίζω ότι ο μεγάλος φόβος, γιατί. Με τα γνώσεις του τι λέω, το περιγράφω έτσι, των στελεχών της Εθνικής, είναι μήπως κατηγορηθούνε ότι από τα χρήματα της προεξόφλησης που όφυλαν να μας δώσουν βάσει της πρακτικής τους και βάσει της συμφωνίας που κάναμε που θα συνέχιζαν να λειτουργούν όπως και πριν, αφού θα πληρώναμε και αυτήν την δόση, είναι τέτοιος ο φόβος τους που προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην μας δώσουν τα λεφτά πριν εκδώσουμε μία εγγυητική επιστολή, μην τυχόν και κάποιος, και ποιος μπορεί να είναι αυτός. Μπορείτε να φανταστείτε μόνοι σας, δεν γνωρίζω ποιος θα μπορούσε να είναι. Φανταστεί ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθηθήκαμε να πάρουμε εγγυητική επιστολή. Αυτό είναι το μεγάλο πόνημα της Εθνικής που δεν μας δίνει τα χρήματά μας. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω σε εταιρείες οι οποίες έχουν, όπως σας είπα, σύνθετο παρελθόν και άτομα με σύνθετο παρελθόν να δίδονται μεγάλες εγγυητικές επιστολές με σχετική ευκολία, διαρωτώ με αν αυτό είναι ίση μεταχείριση από τις τράπεζες. Έχω την άποψή μου ότι δεν είναι. Προσωπικά με προκαλείτε και πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα τις κάνω όταν έρθει όμως η σειρά μου, γιατί ναι. Πρέπει να τηρήσω τη διαδικασία. Ο κύριος Σαρίδης, ο Γιάννης, ναι. Από την Ένωση Κεντρών. Ευχαριστώ, 15 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαρίδη, και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζω τον κύριο Αλαφούζο. Δεν θα απασχολήσω πολύ την Επιτροπή, καθώς έχουν τεθεί πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχω βγάλει 2-3 ερωτήσεις να πω στον κύριο Αλαφούζο, να απευθύνω στον κύριο Αλαφούζο, μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία την οποία κάναμε σήμερα εδώ. Στην περίπτωση, κύριε Αλαφούζο, που αναφερθήκατε με την καθυστέρηση της ενημέρωσης του δανείου σας για 6 μήνες, ποια ήταν η πολιτική της τράπεζας απέναντί σας, και δηλαδή εννοώ πτώχους υπερημερίας. Προφανώς πληρώσατε. Το τελευταίο δάνειο το οποίο έχετε πάρει, ποιο έτος ήτανε? Προσπαθώ να θυμηθώ. Κοιτάξτε, εκτός από προεξοφλήσεις, τις οποίες κάνουμε συνέχεια... Οι προεξοφλήσεις δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή νομίζω τη στιγμή με απασχολεί το τελευταίο δάνειο το οποίο πήρατε έξω από προεξοφλήσεις. Αμέσως θα σας απαντήσω, κύριε Βουλευτά. Στις 5 Μαρτίου του 2014 για τον Μελωδία. Μάλιστα.
με δεδομένο για το Μελωδία. Για το Sky, μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε πότε είχατε πάρει? Το τελευταίο δάνειο με τον Sky... από ό,τι βλέπω εδώ... είναι το 2010. Το 2010. Τα άλλα είναι προεξοφλήσεις, έτσι. Τα άλλα είναι προεξοφλήσεις, ναι. Μάλιστα. Είχατε... πιστεύετε εσείς ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το τοπίο το οποίο υπήρχε επέτρεπε στο να πάρετε το συγκεκριμένο δάνειο? Ναι. Δεν είχατε δηλαδή την βοήθεια κάποιας πολιτικής παρέμβασης για να το... Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Δεχτήκατε ποτέ παρέμβαση από κάποιο κόμμα για υπερπροβολή συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου? Παράπονα δεχτήκαμε, τέτοιο αίτημα όχι. Συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης? Αν μας ζητήθηκε. Ναι, δεν καταλαβαίνω ερωτήσεις. Συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Δηλαδή, ο σταθμός σας είχε κατηγορηθεί, είχαν κατηγορηθεί κάποιοι δημοσιογράφοι από το σταθμό σας ότι πέρσι ουσιαστικά είχαν προβάλει υπέρ του δέοντος το ναι στο Μάλιστα. δημοψήφισμα. Mm-hmm. Είχε γίνει κάποια πολιτική παρέμβαση τότε γι' αυτό? Πολλές δηλώσεις. Πολιτικών. Μόνο δηλώσεις, όχι παρεμβάσεις. Σε εμάς, δηλαδή, να με πάρει κάποιος και να μου κάνει παρατήρηση, κανένας. 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 Οι στενές σχέσεις που έχετε με κάποιους πολιτικούς παίζουν ρόλο στην ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από το ή προβολή από το κανάλι σας? Νομίζω ότι δεν έχω, το ξέρω ότι κανείς δεν το πιστεύει, αλλά δεν έχω καμία σχέση με το ποιοι καλούνται και ποιοι δεν καλούνται. Να σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα. Νομίζω είχε κάποια γιορτή ο κύριος Κουρτάκης στην Κρήτη και είχε καλέσει διαφορούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων κυρία Μπακογιάννη, και χόρευε και τραγουδούσε με τον κύριο Μαϊνάκη και τον κύριο Κουρτάκη. Ναι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα σας πω, και την επόμενη μέρα το πρωί η κυρία Μπακογιάννη ήταν στο Sky. Παρόλο που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που την είδα ότι κάνει τέτοιες παρέες. Αυτό νομίζω σας απαντάω έμεσα για αυτό που λέτε. Μάλλον να ήταν και Ολυμπιακός, ε. Μπορεί, δεν ξέρουμε. Μπορεί. Μάλιστα, θα κλείσω τον γύρο των ερωτήσεων μου εγώ, υποβάλλοντας εκ νέου μια ερώτηση, η οποία ακούστηκε εδώ, αλλά θέλω να την υποβάλλω. Πιστεύετε ότι τηρείτε από όλα τα κόμματα τις ίδιες αποστάσεις όταν φιλοξενείτε πολιτικούς στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο? Κοιτάξτε, τώρα εδώ που τα λέμε, ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν μιλάω για τον κύριο Κασιδιάρη. Έχει ένα δίκιο. Εγώ. Διότι δέχεται μία από όλα τα μέσα και τα κόμματα μια ειδική μεταχείριση για δικούς λόγους, έτσι. Αλλά αυτό δεν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν μέσο ενημέρωση σε σχέση με αυτό το κόμμα. Και έχουμε εκεί μεγάλα διλήμματα. Γενικά, πάντως δεν έχουμε. Ξέρετε κάτι, όποιοι πολιτικοί έχουν κατά την εκτίμηση των δημοσιογράφων ενδιαφέρον, νομίζω έρχονται. Εμείς είμαστε και σε ένα βαθμό εμπορικός σταθμός. Πολλοί δημοσιογράφοι επιλέγουν και τους πολιτικούς οι οποίοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι θα πουλάνε και με αυτή την έννοια θα έχουν επιτυχημένη εκπομπή κτλ. Δεν κάνουμε πάντως επιλεκτική πρόθεση κάποιων βουλευτών. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο. Τελευταίος πριν το διάλειμμα, ο κύριος Νικολόπουλος για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, βουλευτής. Ναι. Το πόσος χρόνος αφιερώνεται στο κάθε κόμμα, ξέρετε ότι όσο είχαμε σουρού, καταγράφεται αναλυτικά. Κανένα άλλο σχόλιο, αλλά δεν είναι δυνατόν. Κάποιοι που φαίνεται ότι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά, να θεωρούν αδικαιολόγητη την έκρηξη όποιου έχει απέναντι, όχι μόνο σήμερα τον κύριο Αλαφούζο, αλλά και τους άλλους, και να νιώθει ότι δεν μπορεί, όταν ακούει ανακρίβειες ή ψέματα, να μην διαμαρτύρεται. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Κύριε Αλαφούζο, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι οι τράπεζες δίνουν δάνεια όπως τα έδιναν σε εσάς, κέρδιζαν, γιατί πράγματι λεφτά πουλάνε, δεν πουλάνε τυριά. Αλλά έτσι το ξεπεράσατε, ότι λειτουργούν με κανόνες. Και όταν δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, η διοίκηση της Αλφα Μπάνκ, η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, είναι κατηγορούμενη. Γιατί απεδείχθη ότι μπορεί, με βάση την εισαγγελική τώρα πρόταση, έτσι, ήδη είναι υπόδικη, ή ο κύριος Ψυχάρης,
που πήρε και εκείνος ένα ατομικό δάνειο για να πάει να αγοράσει τις μετοχές του ΔΟΛ. Κι όμως είναι κατηγορούμενος. Εσείς ενδεχομένως στην ελεύθερη οικονομία του κυρίου Πρωτοψάλτη μπορεί να θεωρείτε ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Πρωτοψάλτη, συγγνώμη. Εντάξει κύριε Νικολακόπουλε. Ναι, Νικολακόπουλε, δεν πειράζει. Και όσοι μας βλέπουν καταλαβαίνουν ότι ήθελα να πω τον κύριο Πρωτοψάλτη, αλλά και. Τον λέτε συχνά. Και εσείς που με είπατε Νικολακόπουλε. Ακριβώς, απάντησα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, τον ευχαριστώ. Λίγο χιούμορ. Καλά κάνει. Εγώ δεν με ενοχλεί. Λέω λοιπόν, δεν το ξέρετε. Το ερώτημα είναι ότι εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε απάτη, την οποία την πλήρωσε ο ελληνικός λαός, σε εκείνες τις δίκες που αναφέρομαι, θα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι. Και οι ηθικοί αυτούργοι θα είναι εκείνοι που πήγαν και ζητάγαν το δάνειο. Γιατί άλλωστε είναι κατηγορούμενος ο κύριος Κοντομινάς, για παράδειγμα. Είναι ο κύριος Ψυχάρης κατηγορούμενος. Το να έχουμε λοιπόν μια εικόνα, όπως εσείς είπατε, έχω αυτή την εικόνα, είπατε, περί του πώς με μεταχειρίζονται. Το να έχουμε μια εικόνα με στοιχεία που προκύπτουν από ερωτήσεις που από το 1989 που με στέλνει εδώ ο λαός, δεν θυμάται ο κύριος Σταμάτης γιατί έμπαινε με διαλύματα, από το 89 μέχρι σήμερα, και θα καταθέσω αυτές τις ερωτήσεις, δεν αφορούσαν μόνο τον όμιλο του κύριου Αλαφούζου. Αφορούσαν σχεδόν ίσως όλους. Να σας πω κύριε Αλαφούζο, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι πήρατε ομολογιακό δάνειο ποσού ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε σας παρακαλώ, στις 21 πρώτου του 15. Παραμονή δηλαδή της διακυβέρνησης είναι της ψέμα. Χώρας. Είναι ψέμα. Ωραία. Εγώ λοιπόν, ακούσατε, να το επαναλάβω, γιατί γράφετε στα πρακτικά, ότι οι καθημερινές εκδόσεις με εγγυητή την καθημερινή ΑΕ. Δεν έχω σχέση ούτε διοικητική και είμαι μικρός μέτοχος καθημερινής στον κύριο. Είναι ψέματα αυτό που λέτε και το κάνετε. Είστε μικρός μέτοχος. Μάλιστα. Δεν πήρα λοιπόν εγώ το δάνειο. Άρα πήρε δάνειο. Δηλαδή, όταν ο ΤΕ παίρνει δάνειο και έχετε εσείς μια μετοχή, είστε εσείς υπεύθυνοι για το δάνειο. Όχι, έχω το 12%. Κύριε Αλαφούζο. Για σταθείτε τώρα, κύριε Αλαφούζο. Σας παρακαλώ. Σας απάντησε, γιατί να απαντήσει. Όχι, θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ο κύριος Νικολόπουλος έκανε ένα ερώτημα για τις καθημερινές εκδόσεις. Όχι, έκανε ερώτηση σε μένα, αν πήρα εγώ δάνειο. Σας παρακαλώ. Η απάντησή σας είναι ψέμα. Είναι ψέμα ότι πήρα εγώ δάνειο. Αφορά το αν πήραν οι καθημερινές εκδόσεις δάνειο ή το αν πήρατε εσείς. Όχι, εμένα, εγώ είμαι εδώ. Άρα λοιπόν, εσείς δεν είπαμε γνωρίζετε... δεν είστε σαν φυσικό πρόσωπο. Σας παρακαλώ, μόνο. Κύριε Νικολόπουλε. Εγώ δεν, λέω ότι το πιο επικίνδυνο είναι να βάλουμε λόγια στο στόμα του μάρτυρα. Σας παρακαλώ, πρέπει να τον όμως να υποστηρίξει τη διαδικασία για να έχουμε πρακτικά συγκεκριμένα. Υπάρχουν δύο επιλογές. Τις λέω λοιπόν, δεν τις λέω στον κύριο Αλαφούζο, τις λέω σε όλους μας. Ή θα πει ότι δεν αφορά το πρόσωπό μου και δεν το γνωρίζω, ούτε καν και ως μέτοχος των καθημερινών εκδόσεων, πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Όχι, διότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Κύριε η ερώτηση Πρόεδρε. Λοιπόν είναι, κύριε Νικολόπουλε, αν υπήρχε δάνειο τον Ιανουάριο του 2015, κάποιο ύψος δεν θυμάμαι. Δεν το ήταν αυτή η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Παναλαμβάνω. 36 εκατομμύρια ευρώ. Να απαντήσετε εσείς. 21 πρώτου 2015. Καθημερινές εκδόσεις ΑΕ. Εγγυητής καθημερινή ΑΕ. Από Πειραιώς, Αλφα-Μπανκ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα. Με ρώτησε ο κύριος Νικολόπουλος αν πήραμε δάνειο, αν πήρα εγώ δάνειο. Και αυτό είπα ότι είναι ψέμα. Στην ερώτηση αυτή, από ό,τι γνωρίζω, η καθημερινή έκανε μία αναδιάρθρωση του δανείου της. Πήρατε ή όχι, κύριε Αλαφούζο. Δεν πήρα δεκάρα και σας είπα, δεν πήρα δεκάρα. Δεν πήρα δεκάρα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καταγράφονται στα πρακτικά. Δεν πήρα δεκάρα. Και για κάποιους όλα εδώ. Όλα καταγράφονται. Βέβαια. Και για κάποιους εδώ που λέει, μα είναι σοου, βγαίνει αποτέλεσμα. Ξέρετε, έχουν βγει ήδη αποτελέσματα από τις απαντήσεις που δίνονται και που αρμόδια όργανα, όχι εγώ, η δικαιοσύνη εξετάζει αν αυτό είναι έτσι ή αλλιώς. Να σας πω, κύριε Αλαφούζο, πήρατε την εταιρεία του κυρίου Μπατατούδη. Όμως μετά εμφανιστήκατε με μια νέα εταιρεία. Και αν κατάλαβα καλά, σήμερα εδώ είπατε ότι δεν υπήρξε καμιά δικαστική έρευνα. Όμως ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, είπε ότι υπήρξε προκαταρτική εξέταση για την εξαγορά του 7X και μάλιστα είπε ότι έμεινε 8 χρόνια στα συρτάρια, ακούστε, του ανακριτή, ο οποίος πέρασε και πειθαρχικό. Είπε ψέματα.
από ό,τι ξέρω και έχω γνώση του θέματος, υπάρχει μία έρευνα εδώ και αρκετά χρόνια στη συζητάρια των εισαγγελέων για τις δανειοδοτήσεις της Αγροτικής Τράπεζας. Όχι ειδικά για τον 7X. Και έχει πολλά θέματα αγροτική, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Μάλιστα. Εγώ πάντως, κύριε Βουλευτά, να συνεχίσω, αν με επιτρέπετε. Εγώ δεν έχω πολλές ερωτήσεις και θα με διακόψει. Θα απαντάω παντού εγώ, δεν έχω πρόβλημα χρόνου. Αυτό δεν φταίω εγώ. Επίσης δεν έχω κληθεί ποτέ, ούτε ενημερωτικά, ούτε καθιονδήποτε τρόπο να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή για τέτοιο θέμα. Όταν πέρασε λοιπόν στα χέρια σας ο τηλεοπτικός σταθμός, είχε επιβληθεί οριστική διακοπή της λειτουργίας του ΕΣΟΡΟΥ λόγω της μη εκπομπής προγράμματος και σχεδόν όλες οι συχνότητες του σταθμού στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν λειτουργούσαν, είχαν καταληφθεί από άλλους περιφερειακούς σταθμούς και όμως εσείς καταφέρατε να εκπέμψετε, έγινε η ίδια ερώτηση και στον κύριο Μιλιάκο και μάλιστα μέσω του κρατικού δορυφόρου ΕΛΑΣΑΤ υπάρχει και σύμβαση μεταξύ του σταθμού του 7X και της ΕΛΑΣΑΤ και αν ναι, ποιος την υπογράφει, αν θυμάστε βεβαίως. Και για λογαριασμό... Να ανταπώ, θα σας τα δώσω μπροστά σας. Να έχω προλάβει να ανταπώ. Εσείς κύριε Αλαφούζο, κοιτάξτε, έχετε μια δυνατότητα, ναι, να σας πω. Ναι, ναι, όχι εμένα δεν θα βοηθήσετε γιατί θα μου πείτε τελειώσει ο χρόνος. Να κάνω όλα τα ερωτήματα και θα του τα δώσω μπροστά. Ένα-ένα να απαντά. Άλλωστε... Προστατεύστε με, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, νομίζω τον χρόνο μπορώ να τον διαχειριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Επειδή αμέσως μετά από εσάς θα κάνουμε διάλειμμα, θα σας δώσω χρόνο. Κάντε τις ερωτήσεις ώστε να μπορεί ο Μάρτυρας να απαντάει. Να απαντήσω πρώτα. Δεν θα σας διακόψω, κύριε Νικολόπουλε, αλλά. Ωραία, έτσι. Είναι λογική μέσα πάντα. Έτσι λοιπόν, θέλω να μάθω. Είναι μία η ερώτηση. Ποιο ήταν το τίμημα που συμφώνησε για να εκπέμψει, αν το κατέβαλε αυτό το τίμημα, αν προκύπτει από έγγραφα η καταβολή αυτού του τιμήματος. Ποιο τίμημα? Ή αν υπάρχουν ακόμα οφειλές. Και ξέρετε, το ρωτώ αυτό. Γιατί εκείνη την εποχή ακούστηκε πάλι στην αίθουσα ότι είχε χρεοκοπήσει ο πρώτος ΣΚΑΙ και δώσατε εσείς απάντηση. Μας είπατε ότι δεν άφησε τις τεράστιες οφειλές στο δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους υπαλλήλους της τράπεζας. Το επαναλαμβάνω για να μην νομίζετε ότι έχω την διάθεση, εάν τούτα είναι αληθή που λέτε, εγώ να τα διαστρεβλώσω. Άρα επαναλαμβάνω ότι με τα λόγου γνώσεως ρωτώ, ότι με τα λόγου γνώσεως λέτε εδώ στην Επιτροπή ότι εσείς τα πληρώσατε όλα αυτά. Ακριβώς. Προσωπικά εγώ. Ναι, ναι. Γιατί η άδεια του 7X ανακλήθηκε από λοιπόν, το ΕΣΟΡΟΥ? Γιατί είναι ένα όλο το θέμα. Θα το πείτε όλο. Είναι ένα. Μόνο να απαντήσω. Ναι, αλλά είναι ένα. Είναι ένα. Το καταλαβαίνετε ότι θα είναι. Θα σας πω αμέσως. Είναι οι ίδιες ερωτήσεις που κάναμε στον κύριο Μιλιάκο και δεν θυμότανε καν ότι είχε ανακλήθει. Πού να θυμάται. Πού να θυμάται, έτσι είναι. Λες και ήταν κάτι το ευτελές. Όχι, διότι όχι, γιατί να σας πω κάτι, κύριε Αλαφούζο. Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω. Δεν γίνεται. Να κάνω τις ερωτήσεις, κύριε Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη. Λέτε ανακρίβειες, κύριε Νικολόπουλε. Να κάνω τις ερωτήσεις. Λέτε ανακρίβειες. Αν μου δώσει όλο το χρόνο, οκ. Okay. Έτσι. Έχω πει ήδη ότι δεν θα διακοπεί ο κύριος Νικολόπουλος. Να παραμείνει λοιπόν, ηρεμία στην αίθουσα. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Μπορεί γιατί όμως... αδειμονούν να ακούσουν... Ώστε μία ώρα, αλλά να απαντάει ο Μάρτυρος να ακούσουν. Αδειμονούν να ακούσουν. Είναι σημαντική η ερώτηση, αλλά θα καταθέσατε... Θα το δώσω μπροστά σας. Σας παρακαλώ. Καταθέσατε το σχετικό αίτημα για την ανάκληση ή όχι της άδειας λειτουργίας. Και αν ναι, γιατί το ΕΣΟΡΟΥ παραβίασε έτσι απροκάλυπτα τον νόμο? Υπήρξαν τότε υπέρ σας πολιτικές παρεμβάσεις και αν ναι, από ποιους? Επειδή λοιπόν το τελευταίο διάστημα κουραστήκαμε να ακούμε για την ανεξαρτησία του ΕΣΟΡΟΥ, θέλουμε να μας πείτε, κύριε Αλαφούζο, πώς ενέκρινε το ΕΣΟΡΟΥ την απόκτηση από εσάς του 7X, ενώ ακόμα κατήχατε τις μετοχές του τηλεοπτικού σταθμού Smart TV, όπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε να έχει προηγηθεί η αποξένωσή σας από αυτό πριν από την απόκτηση του 7X. Και αν λοιπόν αυτό αληθεύει, ότι η σύμβαση αποξένωσής σας από το Smart TV, με βάση την οποία μεταβιβάσατε
το ποσοστό του 25% που κατήχατε έναντι 400.000 ευρώ στην υπάλληλο της ναυτιλιακής σας εταιρείας, την κυρία Ευαγγελία Κουτσακάφτη. Το φαντάζομαι καλά αυτό το επίθετο. Αληθεύει λοιπόν ότι μετά την αγοραπολισία η ανωτέρω κυρία ανέλαβε και καθήκοντα οικονομικής διευθύντριας του ομίλου Sky? Θέλετε να σας τις δώσω, αν τις βλέπετε? Αλήθεια, σας ρωτώ. Αλλά φαντάζομαι εσείς να διαβάσετε τα πρακτικά. Εσείς να διαβάσετε τα πρακτικά. Κυρία, η κυρία Κουτσα... Ωραία, να διακόψουμε να δαχτυλογραφούν. Σας παρακαλώ, τα πρακτικά. Έχω διαστάκι. Νομίζω ότι είναι να δαχτυλογραφούν τα πρακτικά. Δεν κυρία... μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Νικολόπουλο. Κύριε Μηταράκη, σας παρακαλώ πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας παρακαλώ. Εγώ πρέπει να προστατεύσω τη πρώτα από τη διαδικασία για τον κύριο Αλαφούζο. Δεν έχουμε δικαίωμα να παρακολουθούμε. Σα παρακαλώ. Έχω χάσει ερωτήσεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εγώ τουλάχιστον την ερώτηση. Κύριε Μηταράκη, είναι μεταξύ των φίλων σα. Τώρα σα υπερασπίζεται. Κύριε Νικολόπουλε, σα παρακαλώ. Αν έχετε διαβάσει. Η τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε 3-4 ζητήματα σχετικά με τι άντρε και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και το ΣΕΒΕΝΙΚΣ. Και το ΣΕΒΕΝΙΚΣ. Αυτό το θέμα. Αυτό έχει ενία χαρακτηριστικά. Περιμένω να απαντήσει ο κ. Αλαφούζος. Έχει να κάνει με το αν είχε άδεια ή όχι όταν το παρέλαβε, για τις μετοχές του ΣΜΑΡΤ και την αποξένωση, για το πώς πήρε τη νέα άδεια. Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα αυτά. Παρακαλώ, κ. Αλαφούζο. Καταρχήν, η κυρία Κουτσαφτάκη ήταν πάρα πολύ στενή μου συνεργάτης, πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήραμε το ΣΜΑΡΤ, είχα μόνο ναυτιλιακή δραστηριότητα και ήταν η οικονομική μου διευθύντρια, δεν ήταν μια κοινή υπάλληλο. Η δε κυρία Κουτσαφτάκη σήμερα. Είχαμε μία διαφωνία εσωτερική πριν από 1,5 χρόνο και έφυγε και την έχει προσλάβει ο κύριος Μαρινάκης στην εταιρεία του, την Alter Ego, επειδή ήταν οικονομική διευθύντρια δική μου, μπας και του δώσει μυστικά δικά μου και ώστε να είμαι πιο ευάλωτος, έτσι με το ήθος που τον διακρίνει. Όσον αφορά... Ήταν αντιπρόεδρος σας ο κύριος Μαρινάκης. Και οι δύο, και οι δύο, και οι δύο. Την προδοσία λέει πολύ αγάπησαν, ναι, και τα λοιπά. Γιατί, όχι, όχι. Τώρα, όσον αφορά την άδεια που είπατε. Ήταν αντιπρόεδρος σας ο κύριος Μαρινάκης. Ήτανε. Α. Και ήτανε και συνεπέστατος μέτοχος. Αν ήξερα όμως την μετέπειτα συμπεριφορά του και την ιστορία του, δεν θα τον είχα σαν συνεταιρό. Λοιπόν, κύριε Αλαφούζο, λοιπόν, για τις άδειες. Για τις άδειες. Για να πάμε στην πιο στη μεγάλη ουσία. Ίσως σας διαφεύγει ότι είχε θεραπεύσει το θέμα αυτό ο 7X, το θέμα της ανάκλησης αδείας, με αίτηση που είχε κάνει θεραπείας στο Συμβούλιο ΕΣΟΥΡΟΥ, πολύ πριν ανακατευθώ εγώ. Και είχε άδεια το ΕΣΟΥΡΟΥ. Επίσης, να σας επισημάνω ότι... Ναι, ναι, και του βάλαν πρόστιμο. Δηλαδή, ήταν πανελλαδικής, ήταν από τις πρώτες. Πανελλαδικής εμβέλειας, ήταν τοπικής εμβέλειας. Πανελλαδικής. Από τις πρώτες άδειες που είχαν δοθεί. Και επίσης, του επευλήθη, νομίζω, πρόστιμο τότε στους προηγούμενους. Δεν ξέρω σε ποια φάση ιδιοκτησίας του 7X είχε γίνει αυτό. 100.000 αντί της παύσης της ανάκλησης αδείας. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σας υπενθυμίσω και να σας επισημάνω ότι ένα άλλο πράγμα που ήταν, εντάξει, που έχει συμβεί και έχει κριθεί ως νόμιμο ήταν ότι το 902, ο οποίος ήταν σταθμός που ανήκει σε κόμμα, έπαψε να λειτουργεί και μετά από ένα μεγάλο διάστημα μη λειτουργίας και που δεν είχε και αυτομάτως ξανανόμιμα βάσει των οργάνων της πολιτείας εκρίθη ότι μπορεί να λειτουργεί ως έψιλον. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν βρίσκω κάτι το περίεργο σε αυτό που με ρωτήσατε. Άρα διαδικασία δεν μπορείτε να μας περιγράψετε πως έγινε αυτό που ξέρετε. Ξέρω ότι έγινε της θεραπείας και ότι πλήρωσαν 100.000 πρόστιμο αντί της παύσης. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, κύριε Αλαφούζο, παρότι... Όχι, να σας πω γιατί λέω δέχομαι έτσι συγκαταβατικά. Γιατί έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή και είναι εύκολο επίσης κανένας να δει τα πρακτικά και να δει ότι δεν έχουν δοθεί. Γιατί αν είχαν δοθεί αυτές οι απαντήσεις, κακώς τώρα τίθενται ενωπιόν σας. Ναι, δεν φταίω εγώ σε αυτό. Βεβαίως. Αλλά βέβαια, εγώ έχω ειδική γνώση. Αρκεί να είναι έτσι όμως τα γεγονότα. Δηλαδή και ο κύριος Μιλιάκος προχτές δεν μίλησε για αυτά τα γεγονότα. Πού να ξέρει ο κύριος Μιλιάκος. Καλώς. Δεν ήταν οτιδήποτε. Να σας πω. Ξέρετε όχι, πολύ όχι. Καλά τώρα. Ήτανε... Μην μας υποτιμάτε. Μια τηλεοπτική άδεια δεν είναι οτιδήποτε. Προσπαθείτε να μου βάλετε λόγια. Μα είναι οτιδήποτε μια τηλεοπτική άδεια. Μου δίνετε επίθετα. Το ρώτησα αν είχατε βρεθεί μαζί. Για θέματα του πατέρα και μου εμένα, είπε ο κύριος Μιλιάκος. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Σας παρακαλώ. Όχι, είναι ψέματα αυτά. Εντυπώσεις είναι. Ναι, ναι, απόλυτα. Αν δεν έδωσε μια επιταγή στη δημοσιότητα ο πατέρας σας. Και έχω εγώ ευθύνη. Όχι, εγώ είπα ότι έχετε ευθύνη. Ναι, έτσι είπατε. Ρώτησα... Είπατε ότι εγώ το έκανα, κύριε Νικολόπουλε. Όχι, όχι. Έτσι είπατε. Υπάρχουν τα πρακτικά. Έτσι.
Δεν λέτε καλό να παραμείνουμε στα αλήθεια. Θέματα τη εξαρτησία. Θα τα δω και εγώ τα πρακτικά. Είτε μόνο εσεί τα πρακτικά, τα δω και εγώ. Βέβαια. Ή δεν καταλάβατε. Ή δεν καταλάβατε. Αποκλείεται. Είναι ο αυτοσυγκράτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, τώρα, ο κύριος Μιλιάκος, που δεν έχω καμία διάθεση ούτε να τον κατηγορήσω ούτε να τον υπερασπιστώ, ήταν ένας τραπεζίτης, ο οποίος είχε μία υποπτώχευση εταιρεία, της οποίας κάποια στιγμή, με βάση των διαδικασιών της ελληνικής πολιτείας, ανεκλήθη άδεια, έκανε κάποιες ενέργειες η ίδια εταιρεία. Αυτή η ανάκληση έπαψε να υφίσταται. Υποθέτω ότι όλη αυτή η ιστορία, ο κύκλος, δεν θα έφτανε ποτέ στα αυτιά της τράπεζας. Υπήρχε η Αγροτική Τράπεζα, είχε καλέσει ένα διεθνούς φήμης εκτιμητή. Το πλήρωσε και η Αγροτική Τράπεζα ήταν μια κρατική τράπεζα. Απολύτως κρατική. Ναι, ναι. Το πλήρωσε και είπε μια πολλαπλάσια τιμή. Εμφανίζεται ο υποψήφιος αγοραστής Αλαφούζος και λέει, εγώ έχω μια άλλη εκτίμηση. Από μια άλλη εταιρεία. Όχι. Πώς όχι, αφού τα έχουμε τα χαρτιά μέσα στο φάκελο. Όχι, δεν είπα εγώ. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, να σας απαντήσω. Δεν είπα ποτέ εγώ στην Αγροτική ότι έχω εκτίμηση άλλης εταιρείας. Εγώ έκανα έλεγχο και αυτή είναι η... Ο κύριος Μιλιάκος μας είπε ότι πράγματι ήταν η δικιά... Αν θυμάμαι καλά πάλι. Όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι, κύριε συνάδελφε. Να σας είπα, ότι είχαμε μία... ορκιστεί, λέω την αλήθεια. Ναι, όχι κι εγώ, αντιλαμβάνεστε. Ναι, βεβαίως. Με την απειλή μάλιστα των αγωγών θα προσέχω πολύ. Όχι, όχι, μην προσέχετε. Έτσι, γιατί... λέω λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει τώρα, εντάξει. Ναι. Με πειράζετε, σας πειράζω, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε και σας ρωτώ, δεν είστε εσείς ο υποψήφιος επενδυτής. Μια κρατική τράπεζα, αν θυμάμαι καλά, περίπου 38 εκατομμύρια. 19,1. Πόσο? 19,1 το 35%. Αυτό κατέχει ως περιουσιακό στοιχείο. Δεν κάνει κανένα διαγωνισμό να βγει και να πει ποιος δεν είναι, παιδιά, τα περισσότερα. Μας λέει ότι με επεσκέφθη ο κύριος Αλαφούζος και εγώ πάλι για να τον πειράξω, έτσι με αυτή την διάθεση που έχω να... Του είπα πώς ήρθε ο κύριος Αλαφούζος ως καλλιεργητής στην Αγροτική Τράπεζα. Λέει, πήγατε, λέει ο κύριος Μιλιάκος, και έτσι λοιπόν προκύπτει ένα άλλο τίμημα, κοιτάξτε όμως πόσο πιο μικρό, 2,2 εκατομμύρια 200. Εάν ένας δικός σας οικονομικός διευθυντής, κύριε Αλαφούζο, σε ένα περιουσιακό στοιχείο που θέλατε να το ρευστοποιήσετε, την ίδια συμπεριφορά ακολουθούσε. Και χωρίς, ξαναλέω, έστω να προκαλέσει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού. Εσείς δεν θα το ψάχνατε? Εγώ δεν λέω κάτι περισσότερο. Δεν είναι ένα θέμα που δικαίως σας ερωτούμε? Απολύτως. Απολύτως δικαίως. Βεβαίως με ρωτάτε δικαίως. Απλώς δεν έχετε πλήρη εικόνα των γεγονότων. Αυτό είναι. Ναι. Παλίμονο. Κοιτάξτε, εικάζω, γιατί δεν το γνωρίζω το κομμάτι του κυρίου Πατατούδη, σχέσεις του περιουσιακών στοιχείων του και δανεισμού του από την Αγροτική. Εγώ το σύνολο της ιστορίας αυτής δεν τις γνωρίζω, γιατί είχε τη μεγάλη δραστηριότητα του κ. Πατατούδη, ήταν το περίφημο δορυφορικό κανάλι. Και υποθέτω, δεν το γνωρίζω, γιατί ποτέ δεν έχει έρθει ούτε αυτή η γνώση, δεν ξέρω και αυτή την έκθεση στην οποία αναφέρεστε, ότι θα αναφέρεται στο σύνολο των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων του κυρίου Πατατούδη. Και ακούσατε. Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Αλλά επειδή είπατε το 35% άξιζε. Ναι, ναι, στο 7X. Εγώ, έτσι, επίσης εγώ, όπως σας είπα και όπως είπα στην Επιτροπή και νωρίτερα, αγόρασα ένα σταθμό που ήταν στο τελευταίο στάδιο της πτώχευσης και που όταν τον παίρναμε δεν ξέραμε αν θα προλάβαμε να το πάρουμε πριν, με συγχωρείτε. Όχι, δεν θα σας διακόψω. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μην το διακόψετε για να μπορέσω να απαντήσω. Ναι, λοιπόν. Ναι. Ναι, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά να σας επισημάνω ότι εγώ ποτέ δεν έκανα συναλλαγή με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι, εγώ, λίγο πιο γρήγορα. Εγώ πήγα και διερεύνησα αν υπάρχει αυτός ο σταθμός. Ναι. Ρώτησα την τράπεζα, η οποία είχε εγγεγραμμένα βάρη στο σταθμό αυτόν, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα τον πουλούσε. Και μετά τις συνεννοήσεις έκανε ο κ. Πατατούδης. Λοιπόν, πλήρωσε ό,τι πλήρωσε στην Αγροτική. Επειδή, και εγώ ανέλαβα, επειδή λοιπόν και εγώ συνεχίζεται, όπως είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος, η έρευνα. Εντάξει, 8 χρόνια, για σκεφτείτε. Τα ακούνε τώρα οι Έλληνες, όπως λέτε, και για όλη την Αγροτική. Για όλη την Αγροτική. Ναι, ναι, αλλά και για... Για όλη. Όχι, και... γι' αυτό δεν έχω καμία πληροφόρηση. Και για το συγκεκριμένο. Ναι. Για όλη την Αγροτική, κύριε. Και για το συγκεκριμένο. Α, το δεχτούμε. Λοιπόν, σκεφτείτε. Και δεν έχω ευθύνη για όλη την Αγροτική. Όχι, βέβαια, για το 7X τώρα συζητάμε. Ναι. Που θα δηλαδή, δούμε και μεθαύριο. Έκανε άσχημα, δηλαδή. Όχι. Θα δούμε. Που θα δούμε λοιπόν και μεθαύριο. Σας παρακαλώ. Που θα δούμε και
Που θα λέω να μην μιλάω ένα στον άλλον, κύριε Μηταράκη. Που θα δούμε και μεθαύριο πόσο θα δώσετε εσείς και οι άλλοι. Και εκεί πάλι θα συγκρίνουμε και θα βγάλουμε επίσης. Έτσι, ένα νόημα σε εποχές κρίσης. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα απαντήσετε τώρα, μετά. Τώρα έχω εγώ όμως, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Δεν θα διακόψω. Δεν θα απαντήσω τίποτα, αν δεν μου επιτρέψετε. Πώς εξηγείτε, θα λοιπόν. Θα σταματήσω να απαντάω. Κύριε... Αν δεν μου επιτρέψετε να υπερασπίσω την τιμή μου. Θα απαντήσετε. Εσάς δεν θα σας διακόψει. Εμένα όχι, θα διακόψει. Όχι, δεν μπορεί να με ρωτάει λοιπόν, 10 πράγματα, να δημιουργεί εντυπώσεις και να μην. Θα απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό και λίγο τώρα, γιατί δεν θέλω να υπάρχει καμία παρανόηση. Σταματήσω. Κύριε Νικολόπουλε, κρατήστε την επόμενη ερώτηση, να απαντήσει αυτές και μετά συνεχίζετε. Λοιπόν, για την αδειολόγηση για το διαγωνισμό. Έχετε χρόνο εσείς τώρα να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα. Με δημιουργούμε παράπλευρα προβλήματα τώρα, λύσαμε το θέμα της συνομιλίας. Όσον αφορά την αδειοδότηση, θεωρώ καταρχήν την τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι η άδεια του καναλιού εξαρτάται από το μέγεθος του πορτοφολιού του επιχειρηματία, ιδιαίτερα κοινική. Αλλά εσείς είστε πολιτικοί και εσείς κρίνετε πώς τα λέτε και πώς τα κάνετε, γιατί εσείς έχετε την εξουσία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν μας ανταγωνίζονται καινούργιες εταιρείες με άδειλους πόρους, οι οποίοι διερευνώνται δικαστικά, νομίζω ότι δικαίως θεωρώ ότι διωκόμεθα και ότι υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης όταν μπαίνουν στο διαγωνισμό άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα έχουν και στελέχη κομμάτων να απαρτίζουν τις υποεξέλιξη εταιρείες. Δηλαδή, ο κύριος Καλογρίτσας, αν θυμάμαι καλά, έχει στελέχη, νομίζω από το γραφείο του κυρίου Παπά, στην σύνθεσή του, η εταιρεία του, ο δε κύριος... Ονόματα, κύριε Αλαφούζο. Θα σας τα φέρω. Θα είναι στο φάκελο. Είναι καλό να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι, είμαι σίγουρος. Σας παρακαλώ, ξέρουμε όλοι... Να συνεχίσω. Στη διαίτηση του κυρίου Σαββίδη, στη διαίτηση... Καταγράφονται όλα στα πρακτικά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα σας τα στείλω τα νόματα. Υπάρχουν και ερωτήσεις μετά το διάλειμμα. Στο δέ αίτημα του κυρίου Σαββίδη υπάρχουν στελέχη που εργάζονται τον κύριο Καμένο. Κόπηκε αυτός. Ναι. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια ιδιαίτερη ανησυχία, διότι εμείς... Κυρία Γαβαδή, όταν έρθει η ώρα σας. Κυρία Κοζομπόλη, σας παρακαλώ. Ακούγονται πράγματα. Κύριε Μηταράκη, και εσείς μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά μπορεί και να παρεμβαίνετε σε κάθε ερώτηση για να διακόψετε. Δεν το βρίσκω όμως. Δεν είναι φρόνιμο αυτό που κάνετε. Να εκφράσω μία γνώμη, δεν το βρίσκω αυτό. Τελειώσει ο κύριος Αλαφούζος. Να συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα σε εργολάβους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν άδεια δημοσίων έργων, οι οποίοι πήραν πρόσφατα δημόσια έργα, τα οποία μάλιστα ενώ ήταν μεγαλύτερα κόπηκαν σε μικρότερα κομμάτια, επειδή δεν είχαν το κατάλληλο δίπλωμα για να πάρουν, ο κ. Καλογρίτσας, για να πάρουν το έργο αυτό. Και κόψαμε την εθνική όδο σε κομματάκια για να μπορέσουμε να είναι αρκετά μικρά ώστε να την πάρουμε. Και μετά αυτός ο κύριος κατεβαίνει, παίρνει δάνειο από την αγροτική, βγάζει από την Αττική, βγάζει εγκυτική και μας παρουσιάζεται ως ανταγωνιστής. Και θα του δώσουμε θα αύριο κυβέρνηση και άλλα έργα πιθανά, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει περισσότερα λεφτά. Εάν αυτά όλα λοιπόν εγώ δεν τα βλέπω ως απειλή, τότε τι να δω ως απειλή. Διότι εγώ δεν να συνεχίσω, κύριε Λαφούζο. Εγώ σας ευχαριστώ. Και δημόσια, λοιπόν, έτσι εδώ on camera, θα σας κάνω την πρόταση. Όταν θα έρθει μεθαύριο στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα με αυτά που λέτε ο κύριος Σπρίτζης, αν θέλετε χωρίς να την κόψετε, να την δείξετε, για να μάθω και εγώ τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας, γιατί αναφέρεστε στην περιοχή μου, της εκλογικής μου περιφέρειας. Εκεί έγιναν αυτές. Ξέρετε, με 52% έκπτωση. Όλα τα δημόσια έργα γίνονται και με μεγαλύτερη έκπτωση. Ένα λεπτό, κύριε Αλαφούζο. Ένα λεπτό. Και μάλιστα εκεί θα δείτε ότι αυτές οι τρεις λοιπόν δημοπρασίες στοιχίζουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, 1 ευρώ το χιλιόμετρο και οι άλλες από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα 10 ευρώ. Και εκεί θα δούμε εάν πραγματικά είναι καλό να έχει κουμπάρο ή όχι. Αλλά ας γυρίσουμε τώρα.
Εδώ, να σας πω κύριε Αλαφούζο, μιας και είπατε και καλά κάνατε. Για κάποιους που ελέγχονται. Θα δούμε τι θα μας πει ο Υπουργός, θα το παίξει και ο κύριος Αλαφούζος και θα κάνουμε τη συγκρίση. Θα δούμε πόσο ο Μπόμπολας πήγαινε το χιλιόμετρο και πόσο ο Καλογρίτσας. Είναι επίκαιρη, φαντάζομαι τώρα θα την πάει μετά. Και θα σε ειδοποιήσω. Κύριε Νικολόπουλε, την ερώτηση για να μαθαίνεις. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Αλαφούζο, μιας και είπατε όμως και καλά κάνατε. Για κάποιους που ελέγχονται, είπατε για άδειλους σπόρους, καλά κατάλαβα, άδειλους είπατε. Με απόλυτη σαφήνεια. Ναι, ναι, ναι. Πιθανά άδειλους σπόρους. Πιθανά, ναι. Για τους άδειλους σπόρους δεν τους ξέρεις. Ναι, ναι. Να σας πω, εσείς υπάρχει για εσάς καταγγελία από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, γίνομαι πολύ συγκεκριμένος, του Ολυμπιακού για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όχι, αν έχετε κληθεί. Όχι. Όπως είπατε πριν, δεν έχω κληθεί. Όχι, αλλά καθόλου. Άρα γιατί να το ξέρετε. Αλλά με καλύπτετε. Αλλά δεν θα με εξέπλυτε καθόλου εάν συνέβαινε αυτό. Δεν θα με εξέπλυτε καθόλου. Να σας πω, πώς εξηγείτε τη μακρά παραμονή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας, στην τηλεόραση, αλλά και το ραδιόφωνο ανθρώπων που καταζητούνται από την αστυνομία, αναφέρουμε για την υπόθεση. Ατυχέστατη τη θεωρώ. Ναι. Με καλύψατε. Άρα να μην συνεχίσω επ' αυτού. Να συμπληρώσω ότι μου τον είχε συστήσει ο κ. Μαρινάκης. Ναι. Μου τον είχε συστήσει ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος πούλησε το 5% εκείνος και το 5% εγώ στον κύριο Κυριακίδη, παρεπιπτόντως. Και μακάρι να μην είχα γνωρίσει τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Κυριακίδη. Και τον κύριο Μαρινάκη μου τον συστήσει ο κ. Τουρκολιάς. Έτσι για την ιστορία. Να σας πω, το πρόβλημα με το πόθεν έσχεση που διαπιστώθηκε από το ΕΣΟΡΟΥ, θυμάστε ποιο ήταν ή όχι. Ρωτώ γιατί ήταν συνεταίρος σας, γι' αυτό ρωτώ. Δεν είναι, ξέρετε κάτι, το λέτε το συνεταίρος, το λέτε το συνεταίρος σαν να είναι κάποιος με τον οποίο έτρωγα μαζί ή συζητούσα μαζί. Τον κύριο Κυριακίδη τον είδε 2-3 φορές σε 2-3 διοικητικά συμβούλια που έτυχε να έρθει. Για μία ώρα. Αυτή ήταν η σχέση προσωπική που είχαμε τον κύριο Κυριακίδη. Με το πόθεν έσχεση της κυρίας Ελένης Κούρα, στην οποία μεταβάστηκε το τμήμα οι των μετοχών του κυρίου Κυριακίδη. Οι νόμιμες. Τα όργανα της ελληνικής δημοκρατίας, ΕΣΟΡΟΥ κτλ., νομαρχία, ενέκριναν αυτές τις πράξεις. Αυτοί είναι οι ελέγχοντες, δεν είμαι εγώ. Τους κρατήσατε πολύ καιρό. Γιατί όταν είδατε. Τους κράτησα, αφού ήτανε. Πώς να τους αλλάξω. Κοιτάξτε, όταν είδατε ότι δεν καλύπτονταν, μπορούσατε εντός τριμήνου. Όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μα από ό,τι ξέρω, διορθώθηκε το θέμα του πόθεν έσχεσης που είχαν αυτοί τότε. Και εν διάφτη περιπτώσει, θα σας πω κάτι. Πώς είναι η δική μου ευθύνη εάν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος εμφανίζεται ως φερέγγιος και σοβαρός, έχει κάποιο θέμα το οποίο διορθώνει, εγώ να πω τι εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή βέβαια που κατέστη κατηγορούμενος και υπόδικος, ανησύχησα πάρα πολύ, διότι είχα αυτόν τον άνθρωπο στην εταιρεία μου. Να σας πω πώς λειτουργούσε η τηλεοπτική εταιρεία .com, με τι κεφάλαια εννοώ, πρώτη συγχώνευση με τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Είχε αρνητικά κεφάλαια, καλά διαβάζουμε. Και τι είδους σύμβαση έχει ο όμιλός σας με τον ΟΤΕ στον τομέα λοιπόν της παροχής των ραδιοτηλεοπτικών ροών. Ναι. Από πότε ξεκίνησε, αν θυμάστε να μας πείτε. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η σύμβαση, από με μικρότερο. Πότε ανανεώθηκε, έτσι, ποιο ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα. 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνουμε τώρα, στην αρχή παίρναμε πολύ λιγότερα. Ξεκίνησα ένα. Πόσο δημιουργός. Δηλαδή, κύριε Αλαφούζο, θυμάστε. Ένα, κάτι, ναι. Δύο. Πριν από 4-5 χρόνια, αυξανόταν η σύμβαση όσο αυξανόντουσαν οι ζητήσεις του ΟΤΕ. Να σημειώσω. Σε τι ποσοστό του τζίρου σας, δηλαδή είναι το έσοδο του ΟΤΕ. Ήτανε 5-6 και τώρα είναι 10. Να σας, και λιγότερο από 10%. Να σας πω και κάτι άλλο σε αυτό. Ο ΟΤΕ έκανε μια τεράστια προσπάθεια στον δεύτερο διαγωνισμό να μην παρομοιώσει στο διαγωνισμό. Τεράστια προσπάθεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προσπαθούσε να βάλει κάποιον άλλον ανταγωνιστή μας, μικρότερο από εμάς, στη δουλειά, γιατί δεν ήθελε ακριβώς να έχει αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα, κύριε Νικολόπουλε, να τον κυνηγάνε επειδή συνεργάζεται μαζί μου. Αλλά δυστυχώς ήμασταν η καλύτερη τιμή που προσφέραμε. Και έτσι ο καημένος ΟΤΕ υποχρεώθηκε να εκτεθεί στη μήνη των ανταγωνιστών μας και να μας δώσει τη δουλειά. Κύριε Αλαφούζο, επειδή σας ακούω και ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή που κάποιοι πολεμούσαν τον Κώστα τον Καραμαλή και εκείνος με είχε γραμματέα σκανδάλων, δεν είχα συλλέξει στοιχεία που δείχνουν ότι γι' αυτό τον ανταγωνισμό που σήμερα βγάζεται ένα παράπονο και μια οργή, έτσι όπως τα παρουσιάζεται, δικαιολογημένη, εάν δεν ήξερα ότι υπάρχουν
Για παράδειγμα, ομοειδείς εταιρείες, αφήστε τον Κοσμάκη και τον Λαουτζίκο που δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Και βλέπουν κάθε μέρα. Ομοειδείς με το Sky. Ακούστε με, ένα λεπτό. Ομοειδείς με το Sky. Ναι, ναι, εννοώ ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Όπως. Ζητήσαμε και νομίζω ότι υπάρχουν εδώ, κύριε Πρόεδρε, ζητήσαμε από τις τράπεζες να δούμε το δανεισμό και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν ένα. Τηλεοράσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνετε λάθος. Γιατί έχω... Θα δούμε αν κάνω λάθος και αν κάνω εγώ θα το πω δημόσια. Κρατώ μια επιφύλαξη κάντε, γιατί σας αν σας πω πια... Σας πω κάτι. Κοιτάξτε κύριε Αλαφουζό, σας πω, αν ξέρω, πω κάποια πια τώρα... Το γνωρίζω. Έχω δει τους φακέλους τους που κάνανε αιτήσεις για να πάρουν την άδεια. Κύριε Αλαφούζο, το έψιλον έχει πάρει δανεία. Νομίζω λειτουργεί μόνο με μαύρα από ό,τι ακούγεται. Και παρόλα αυτά πήρε άδεια. Άρα δανεία δεν έχει. Δεν ξέρω. Ξέρω και μα λίγο πριν είπατε. Και νομίζω ότι ο κύριος Βριώνης είναι κάτοικος Αλβανίας και έχει αφημί αλβανικό επειδή χρωστάει πάρα πολλά λεφτά στο Είδατε, δημόσιο, ωραία, που πάμε. Και επειδή πάμε, κανένας ωραία. Από εσάς δεν έχει κάνει τίποτα να το μαζέψετε. Λοιπόν, έτσι, εδώ βλέπετε. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Μου θυμίζετε. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ότι... Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν μιλάει κανένας για σοου όμως του κυρίου Αλαφούζου. Τι σοου. Όχι, αλλιώς... Δεν το κατάλαβα αυτό. Ένα λεπτό. Κύριε Εμένα πρόεδρε, μου αρέσει κύριε ο τρόπος. Γιατί έτσι εκφράζομαι και εγώ κύριε Αλαφούζου. Και σας το λέω ειλικρινά. Έτσι. Ειλικρινά. Δεν μιλάει. Ήθελα λοιπόν... Αλλά πρέπει να τελειώσουμε κύριε Το ερώτημα είναι το εξής. Προσπάθησα να το κάνω και στην αρχή. Ποιος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός, είπαμε λοιπόν, που ο Αλαφούζος λέει σήμερα μπροστά μας, εγώ ήμουνα υπεύθυνος χορηγήσεων σε τράπεζα, κύριε Αλαφούζο. Και σας είπα λίγο πριν ότι λέει δανειακή σύμβαση και η προεξόφληση για να συνεννοηθούμε. Εντάξει. Ένα λεπτό, κύριε Αλαφούζο. Υπάρχουν διαφορετικές. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί ούτε εσείς, αλλά ούτε και όσοι μας βλέπουν ή εδώ οι συνάδελφοι. Ναι. Πουν, γιατί μπορεί να λέμε και οι δύο αλήθεια, αλλά αντιλέμε κάπως. Ένα βεβαίως, λεπτό. Βεβαίως, αυτό το δέχομαι. Έτσι, άρα λοιπόν, όσα ο κύριος Αλαφούζος και οι εταιρείες του πήραν, είτε με προεξόφληση. Ένα λεπτό. Είναι δάνειο. Όχι. Κύριε Αλαφούζο, δεν πειράζει. Να κάνω το ερώτημα και θα πείτε, θα πείτε ό,τι θέλετε. Προς Θεού. Ευχαριστώ. Και θα σας ακούσουν και οι τραπεζίτες. Και οι τραπεζοϊπάλληλοι, αλλά και οι άλλοι, βεβαίως. Για να δουν αν πραγματικά έχουν τους ίδιους με εσάς όρους στον ανταγωνισμό που σήμερα εσείς λέτε κοιτάξτε εκεί, εγώ δεν νιώθω να έχω τις ίδιες ευκαιρίες. Εσείς λοιπόν είχατε ευκαιρίες, ακόμα και με όποιες κυβερνήσεις συγκρούσαστε και καλά κάνατε. Και δεν πάρα συγκρούμαστε πολύ... με κανέναν. Εντάξει, τέλος πάντων. Διαφορετική άποψη εντάξει, έχουμε μερικές φορές. Και είναι άποψή σας, εντάξει. Και καλά κάνατε. Εγώ περιμένω πότε θα έρθει η ώρα ο Κυριάκος να δει τι θα πει Αλαφούζος. Αλλά είναι άλλη ιστορία. Αυτή η παρένθεση ήταν αυτή. Ήθελα να σας πω πώς νιώθουν. Εσείς, αν είχατε ένα γράμμα που έχουμε εμείς όλοι οι βουλευτές εδώ, ενός δικηγόρου, κυρίου Κωνσταντινίδη, που εκπροσωπούσε τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ του κυρίου Καρατζαφέρη. Καλά είπα, ΑΡΤ λέγεται ο σταθμός. Ναι. Εδώ είναι, στην Επιτροπή, είναι στο υλικό της Επιτροπής και έχει στείλει μια επιστολή και αναφέρει εκείνους που έχουν πάρει δάνεια. Λέει ότι ο σταθμός τους δεν έχει πάρει ποτέ δάνεια και μεταξύ άλλων διευκολύνσεων, όχι μόνο για σας, λέει και για τους άλλους σταθμούς. Διευκολύνσεων, καμία. Θα το πείτε. Λέει, διευκολύνση μπορεί και να είναι μια καλή χρηματοδότηση. Είναι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν όλες τις προϋποθέσεις. Και του λέει: δεν έχω λεφτά να σου δώσω. Όπως και σε εμάς. Θα πάμε λίγο στην ερώτηση. Αφού τα δώσετε πολλά σε εσάς όμως. Μα πήρατε 100 και λέτε ότι ήταν λίγα, λες και πήρατε μια τυρόπιτα, κύριε Αλαφούζο. Πάλι προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. 100 από την Εθνική Τράπεζα. Εσείς το είπατε. Όπως μας δείχνετε στο σποτ και λέτε: να κοιτάτε, λες και τι πήρα. Έχουν κατέβει τα 100, κύριε Νικολόπουλε. Το είπαμε. Με συγχωρείτε, έχουν κατέβει από 100 στην Εθνική Τράπεζα το σύνολο του δανεισμού σήμερα σε εμάς, με ένα μικρό δάνειο που συλλαμβάνω σε αυτά τη Εθνική μαζί με την προεξόφληση των συμβάσεων, 28 εκατομμύρια. Το να κατεβάσει, νομίζω, στην κρίση. Κύριε Νικολόπουλε, το να κατεβάσει. Άλλοι που δεν πλήρωσαν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω. Δεν ακούμε την απάντηση, κύριε Νικολόπουλε. Μα δεν τελείωσα. Κατέβασα. Να απαντήσω, μα θα απαντήσουν ερώτησή σα. Το ερώτημα είναι λοιπόν. 100 εκατομμύρια κατέβηκαν συνολικά στα 28, εκ των οποίων τα μακροπρόθεσμα το ομολογιακό είναι 19 σήμερα. Έχω να σα πω κάτι. Το ξέρω ότι με θεωρείτε
ένα ποταπό αντικείμενο. Κάθε άλλο. Το ξέρω. Όχι. Το ξέρω. Το λέτε κάνετε πολλές. Λάθος. Αλλά ποτέ. Εγώ το θεωρώ τιμή μου. Ποτέ. Ότι στην περίοδο της κρίσης, μετά το 2012, ο Sky σταμάτησε να κάνει απολύσεις για λόγους κοινωνικούς, διότι κρίναμε ότι είχε βαθύνει τόσο πολύ η κρίση πια. Κύριε Αλαφούζε, αν βρίσκετε ανθρώπους να κάνετε τη δουλειά σας. Αν μιλήσω με λογική άκρα του φιλελευθερισμού, καλά κάνετε. Όχι, όχι. Δεν... Αν βρίσκετε θεληματατζίδες. Και... εμένα. Έτσι. Και... αλλά αν... και διατηρήσαμε 500 θέσεις εργασίας, έχουμε πληρώσει τους μισθούς στην ώρα τους όλους, σε όλη αυτή την περίοδο. Έχουμε πληρώσει τους φόρους όλους στην ώρα αυτή την περίοδο. Δεν λέω ότι είμαστε λάνθαστοι, ούτε ότι είμαστε άγιοι. Αν είσασταν... αλλά εγώ αυτά τα θεωρώ αν ήσασταν τραπεζίτης. Και δεν, και δεν ήταν ο πελάτης συνεπής στις δόσεις και στους τόκους. Λόγω δυσκολιών. Αλλά δεν ήταν συνεπής. Τι του κάνουν του μέσου Έλληνα, του βγάζουν μέχρι και το σπίτι. Θα σας πω τι κάνουν στις αμέσως να κάνω το ερώτημα. Και στις επιχειρήσεις. Με εσάς λοιπόν, όπως εδώ προκύπτει από τους φακέλους, ενώ υπήρξαν αυτές οι δυσκολίες... Θα σας πω τι κάνουνε. Ενώ υπήρξαν, θα πείτε, ενώ υπήρξαν δυσκολίες, δεν σας έκλεισαν τους λογαριασμούς. Και ακόμα... για το όνομα του Θεού. Ακόμα, δυσκολίες, ποιες δυσκολίες. Ένα λεπτό. Ότι δεν πληρώνατε στην ώρα σας. Μία φορά το 14 ζήτησα εξάμηνη παράταση. Ένα λεπτό. Από τη δόση, από τη δόση, όχι τους τόκους. Κύριε Αλαφούζο, η ανακριματοδότηση... Δεν έκανα καμία ανακριματοδότηση εγώ. Το ομολογιακό που λίγο πριν μνημονεύσαμε, για ποιους λόγους έγινε. Ποιονού. Το δάνειο που σας δώσανε σε εσάς τώρα προσωπικά, σε εσάς προσωπικά, γιατί δεν είχατε λεφτά να βάλετε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα μας ακούνε Έλληνες. Και θέλουν να κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μπορούν να πάνε σε μια τράπεζα και να πούνε. Εγώ δεν θέλω να βάλω λεφτά δικά μου. Δεν θέλω να βάλω λεφτά δικά μου. Θέλω να μου δώσετε εσείς δανεικά. Για να αυξήσω το μετοχικό μου κεφάλαιο και να κάνω δουλειές. Αυτό αλήθεια κύριε Αλαφούζο λέτε είναι υγιής ανταγωνισμός. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Θα και σας το λέω γιατί... Θα σας απαντήσω και θα σας δώσω μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Θα σας πω τι σημαίνει τώρα με τον Μαρινόπουλο. Με από τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή ορθώς η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να σώσει τα μαγαζιά και τους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου. Προσπαθεί να χρηματοδοτήσει το Σκλαβενίτη. Συνιστά σε επιτροπές που υπάρχουν στις τράπεζες να δανείσουν 320 εκατομμύρια στον κύριο Σκλαβενίτη ορθώς. Και τώρα όλη η διαπραγμάτευση γίνεται εάν το επιτόκιο για τα 320 εκατομμύρια για να μην κλείσει και να χάσουν τη δουλειά τους 13.000 άνθρωποι, ορθώς το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, είναι αν θα είναι 1,25% το επιτόκιο ή 2,5%. Έτσι λειτουργούν οι τράπεζες, κύριε Νικολόπουλε. Εμείς, έτσι λοιπόν, λειτουργούν, κύριε Αλαφούζο, να συνεχίσω να απαντήσω. Με τα λεφτά σοβαρά του κόσμου. Κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε με. Έχω να πω σοβαρά πράγματα. Ευχαριστώ. Επίσης, θα σας πω κάτι. Μπορεί το Μέγα να είναι θύμα της πτώσης της αγοράς, αλλά και των λαθών των μετόχων του. Αλλά το Μέγα για πάρα πολλά χρόνια είχε πάρα πολλά χρέη και κανένας δεν το κυνήγησε από τράπεζα. Το αναχρηματοδοτούσαν και τα λοιπά. Ακούω και σε άλλα κανάλια μπορεί να συμβαίνουν τις τράπεζες. Φαντάζομαι ότι βλέπατε τις ερωτήσεις που έκανα. Μα δεν αμφισβητώ. Θέλω να σας πω, εμένα, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή... αυτή... ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι... Ρώτησα όμως συγκεκριμένα. Αλλά... ρώτησα αν το προσωπικό του δάνειο το αποπληρώνει η εταιρεία... Αυτά είναι ουσιαστικά. Το αποπληρώνει ο ίδιος το προσωπικό δάνειο. Το αποπληρώνει η εταιρεία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Επειδή εκτιμώ και προσωπικά και νομίζω και όλοι ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά και αφορούν όχι μόνο το Sky, αφορούν και τα υπόλοιπα κανάλια. Μπορούμε να κερδίσουμε τη γνώση του κυρίου Αλαφούζου ή τη γνώμη του. Και προφανώς, όποιος θεωρεί ότι δεν απαντήθηκε μια ερώτηση, ας επανέλθει. Αλλά ας μας πει καταρχήν. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, οι τράπεζες. Άλλες σωστά, άλλες λανθασμένα, δεν μπορώ να ξέρω τα κριτήριά τους, πολλές φορές έκριναν από το να κλείσουν μια εταιρεία, το οποίο θα σήμαινε τη συνολική καταστροφή, δεν θα χάνανε οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους, όπως γίνεται τώρα και με τον Μαρινόπουλο, αν κλείσει, ομιγέννητο, θα χάναν τα πάντα, ενώ με έναν άλλο τρόπο θα παίρναν μερικά λεφτά. Ήταν πάρα πολύ επιεικής στον τρόπο που αντιμετώπιζαν προβληματικές εταιρείες. Το οποίο όμως
ενώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τους λόγους για τους οποίους το κάνανε και το δίλημα το οποίο είχαν, δημιουργεί τεράστιες συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού σε εταιρείες που λειτουργούν και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στη τηλεόραση, ισχύει παντού. Δηλαδή, οι τράπεζες σε ένα δίλημα. Τον κλείνω, άμα τον κλείσω, θα μείνουν τόσοι άνεργοι και χάνω τα λεφτά με τα χρεοκοπή. Αυτός πάει. Γι' αυτό σας ερώτησα, κύριε Αλαφούζο, ναι. Όταν συνέβαινε αυτό... και με εσάς. Δεν συνέβη αυτό ποτέ με μένα. Κύριε Νικολόπουλε, προσπαθείτε να με δείξετε ως απατεώνας. Σας παρακαλώ. Αλήθεια. Οι άλλοι είσαν απατεώνες. Μα εσείς. Όχι, όχι. Γιατί όχι. Το λέτε. Εσείς προσπαθείτε εμένα εγώ. Να δείξετε. Εσείς. Μα εσείς είπατε ότι καλά έγινε και. Μου λέτε για το και επειδή έγινε καλά, μου λέτε. Για πτωχεύσεις, μου λέτε για. Είπε, δεν συνέβη ποτέ με μένα. Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά. Εσείς το πόρισμα. Κύριε Αλαφούζο, να σας πω. Το δάνειο το ατομικό το πληρώνετε εσείς με δικά σας λεφτά ή η εταιρεία. Και τελευταία. Εσείς. Και τελευταία ερώτηση. Εάν είσαστε εσείς τώρα ή τραπεζίτης ή στη θέση μου εδώ, εσείς είσαστε βουλευτής. Ωραία. Και ξέρατε ότι ο ελληνικός λαός με τις ανακεφαλαιοποιήσεις πλήρωσε όσα πλήρωσε, τα ξέρετε. Και ξέρατε ότι κάποιοι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς γιατί είστε εδώ και δράτε επιχειρηματικά. Κάποιοι λοιπόν... Δεν, για κάποιους δεν ισχύει το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν. Εκείνοι καλοπερνάνε. Αναφερθήκατε ήδη σε κάποιους που είναι ήδη μακράν της Ελλάδος. Εσείς αν είστε από εδώ δεν θα ρωτούσατε τον κύριο Αλαφούζο. Κύριε Αλαφούζο, βεβαίως. Όταν οι ορκωτοί λογιστές, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που κατέθεσα λίγο πριν για να τα δείτε, λέγανε στην τράπεζα ότι... Ξέρεις, εδώ υπάρχουν πρόβλημα, να, οι ισολογισμοί, αυτό, εκείνο, οι ζημιές, τα κέρδη, όλα αυτά που είπατε. Δεν, και είπα, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Όχι, όλα αυτά που συμβαίνουν... Α, μάλιστα, ναι, ναι. Όλα αυτά... Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, έχετε μια κακή γνώμη για μένα, αλλά όντως, δεν πειράζει. Όντως. Λοιπόν, να σας πω, εσείς δεν θα θέλατε να μάθετε. Ναι, βέβαια. Πώς, εάν μάλιστα ήσασταν σαν τον κύριο Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης, όχι ένα λεπτό, δεν έχει το άλοθη ή εγώ, έχει δουλέψει. Και ξέρει πώς δίνονται τα δάνεια. Και ξέρει τι σημασία έχουν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, τι σημασία έχουν οι προβλέψεις. Μα... Έτσι, άρα λοιπόν τα ερωτήματα Κοιτάξτε. Που θέτω, εσείς πώς τα απαντάτε, τα πήρατε γιατί κι αν δεν είχατε την τηλεόραση θα σας δίνανε αυτά τα δάνεια. Ναι, βέβαια. Και... Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Αλαφούζο, την απάντηση. Ναι, ναι να σας πω. Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα πράγματα που αναφερθήκατε, ανακεφαλαιοποίησεις, τραπεζών κτλ., είναι τραγικά γεγονότα τα οποία έθιξαν όλους μας, όλους τους Έλληνες, έτσι. Και υποφέρουμε από αυτά, όλοι μας. Όσον αφορά τα δάνεια, είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση οι ενέργειες των τραπεζών ήταν απολύτως σύνομες και σωστές. Εξάλλου, επειδή πληρώνουμε τα δάνειά μας, νομίζω ότι αυτός είναι ένας επιπλέον και έχουμε μειώσει πάρα πολύ το δανεισμό μας βάσει του αρχικού προγραμματισμού απομείωσης των δανείων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ορθώς δώσαν οι τράπεζες τα δάνεια και ορθώς κερδίζουν από εμάς με τα υψηλά επιτόκια που μας χρεώνουν. Διότι είναι υψηλά τα επιτόκια στην Ελλάδα, όχι διότι είναι κακοί άνθρωποι, διότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω, ευχαριστώ πολύ, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του νόμου, ιντερνετικά, δορυφορικά και νομίζω θα ανέβει και πάρα πολύ τηλεθέασή μας, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Διακόπτεται εδώ πέρα η συνεδρίαση. Τι θέλετε? Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ναι, ναι. Επειδή ο κύριος Αλαφούζος έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία νωρίτερα, μιλήσατε για συμμετοχή πολιτικών στελεχών του γραφείου του κυρίου Παπά σε εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα. Θα ήθελα να ζητήσω το εξής. Να σας φέρω να εκμεταλλευτεί το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα και επανερχόμενοι να μας πει για ποια συγκεκριμένα αυτά ονόματα μιλάει. Τα στοιχεία είναι στο φάκελο. Όχι, όχι, θα είναι καλό να μας θα σας πω τι θα κάνω, γιατί αυτό μπορώ να κάνω. Θα ζητήσω από τους δικηγόρους μας να ελέγξουν, που νομίζω είναι κάποιος επανέλεγχος των φακέλων, να σας στείλουν τα στοιχεία με τα συγκεκριμένα ονόματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Επειδή αυτό πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Αλαφούζο. Αλλιώς ανακαλέστε και ενημερώστε αργότερα. Δεν ανακαλώ. Δεν μπορεί να μείνει. Σας παρακαλώ, δεν έχει κανείς το λόγο. Δεν έχει ολοκληρώσει, κυρία Καβαδία, ακόμα αυτό. Είμαι με τον κύριο Αλαφούζο. Σας παρακαλώ. Η κυρία Καβαδία ζήτησε να δοθούν τα στοιχεία. Ακριβώς, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να μείνει να τελειώσει η σημερινή.
σημερινή γιατί δεν μπορεί να μείνει η σημερινή εξεταστική και να αιωρείται και δεν να πλανάτε στον αέρα. Όχι, έχει τη δυνατότητα. Αλλιώς μπορεί να επιφυλαχθεί και να τα προσκομίσει. Κύριε Βορύδη. Κύριε Βορύδη, θα σας πω αμέσως, θα σας πω. Ολοκληρώσω. Λέω ότι δεν μπορεί να πλανάτε να μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλιώς κινδυνεύει ο κύριος Αλαφούζος να κατηγορηθεί για συκοφαντία. Και δεν είναι κάτι που θέλει κανείς. Ο κύριος Αλαφούζος έχει κάνει τη διατύπωση που έχει κάνει. Μπορεί να επιφυλαχθεί και όποιος θέλει να τον μηνύσει για συκοφαντία να πάει να τον μηνύσει και στα δικαστήρια θα φέρει να αποδείξει. Κύριε Βορύδη, επειδή εδώ πέρα όμως σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ και δεν έχει κανείς το λόγο. Επειδή, κύριε Καβαδία, σας παρακαλώ. Δεν θα τρομοκρατεί η Επιτροπή τους Μάρτυρες. Έκανε μια πολύ συγκεκριμένη. Ούτε ο κύριος Λάπας με τρομοκράτη έκανε τη δουλειά του. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Και θα φέρει τη στιγμή που έχει διαθέσιμα. Αφήστε να απαντήσει, κύριε. Σας παρακαλώ. Αφήστε το ρόλο του υπερασπιστή του κυρίου. Ο κύριος Αλαφούζος είναι σίγουρο ότι δεν χρειάζεται κανένα συνήγορο. Κύριε Αλαφούζο, όπως δεν χρειάζεται και κατηγορούς. Εγώ Αλαφούζο, χρειάζεται και κατηγορούς και ανακριτές. Κανένας δεν κατηγορεί. Κανένας δεν κατηγορεί. Ζητάμε στοιχεία τα οποία έχει πει. Δεν θα τάξετε ένα 13 προθεσμία. Δεν ζητάμε κατηγορία. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ζητάμε τα στοιχεία. Ξαφνικά. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, δεν ανέφερα το όνομά σας. Απορώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Αλαφούζος, λοιπόν, έχει πάρα πολύ καλά γνώση του τι έχει πει και είναι κατεγραμμένο στα πρακτικά. Και εγώ συνηγορώ, επί της προτάσεως κύριε Καβαδία, παρακαλώ κύριε Αλαφούζο, επειδή σας έχω ζητήσει και να ορκιστείτε, θα δώσετε στοιχεία για όσα δηλώσατε μέχρι τώρα. Αν έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός δάνεια. 15 λεπτά με ηρεμία, παρακαλώ. Και επανερχόμαστε.